το Συμβούλιο. Αυτό νομίζω ότι είναι και πολιτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την οποία εξαγγείλαμε ότι θα πρέπει να γίνουν εξυγχρονισμός θεσμών και του θεσμού της νομικής υπηρεσίας και του θεσμού της ελεγκτικής υπηρεσίας. Είμαστε το 2024, έχουμε ένα σύνταγμα το 1960. Νομίζω ότι οι ανάγκες κάθε κοινωνίας αλλάζουν άρδιν με τις μέρες πλέον, αν θέλετε, αυτή την εποχή, όχι τόσα πολλά χρόνια. Είναι κάτι που και η κοινωνία νομίζω ότι το εγκρίνει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει, μάλλον θα προχωρήσει. Υπάρχουν και σχετικές δηλώσεις και του πρόεδρου της Δημοκρατίας προς αυτήν την κατεύθυνση και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τα σχέδια ετοιμάζονται και θα προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα πάμε σε ελεκτικό συμβούλιο και όχι ξανά σε μονοπρόσωπο. Νομίζω ότι ο διορισμός του γενικού ελεγκτού θα πρέπει να γίνει βάσει του συντάγματος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ασκήσει και αυτό το συνταγματικό δικαίωμα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι μετά και την πάυση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη θα πρέπει να πάρθει οποιαδήποτε απόφαση από τον κύριο Χριστοδουλίδη, έχοντας υπόψη το τι συνέβη και στην προηγούμενη περίπτωση. Τι εννοείται? Εννοώ ότι έχουμε πάυση γενικού ελεγκτή, δεν είχαμε ξανά στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, πάυση για ανάρμοστη συμπεριφορά, για γενικό ελεγκτή μιλώ. Είναι, είναι απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας το ποιος θα είναι στο πιδάλιο της ελεγκτικής υπηρεσίας. Συνταγματικό δικαίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο διορισμός των ανεξάρτητων αξιωματούχων, όπως του Γενικού Εισαγγελέα, του Γενικού Ελεγκτή. Ναι, παρακολουθεί ο Πρόεδρος το τι γίνεται τώρα στην Κύπρο. Ξέρω ότι ήταν πολύ το πρόγραμμά του, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι τον ενημερώνετε. Ναι, έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε από πλευράς κυβέρνησης για τα όσα τεκταίνονται τώρα στην Κύπρο με τις διαφορετικές απόψεις? Ήδη ξεκίνησε μια κόντρα μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ. Θα γίνει μια διαμαρτυρία την Κυριακή έξω από το Προεδρικό στις 4 η ώρα υπέρ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και κατά της πάυσης του. Εντάξει, είναι σεβαστή απόφαση του δικαστηρίου, κύριε αγαπητού. Αλίμονο, υπάρχουν θεσμοί στην Κύπρο και είναι σεβαστή η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του καθενός να εκφράζεται όπως θέλει. Είναι η δημοκρατία που έχουμε. Εντάξει, κάποιες ενέργειες όπως συγκεντρώσεις έξω από το προεδρικό μέγαρο θα πρέπει και κάποιοι να τις αιτιολογήσουν. Γιατί έξω από το προεδρικό μέγαρο. Προφανώς, εγώ αυτή η σύνδεση που μπορώ να κάνω είναι ότι η εξερχόμενος του δικαστηρίου, ο κύριος Μιχαηλίδης, έριξε τα πυρά του στον κύριο Αναστασιάδη, στον κύριο Χριστοδουλίδη και στη διαφθορά. Νομίζω ότι ονομαστικά του δικαστηρίου και οι αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας είναι σεβαστές. Και αν δεν τις σεβόμαστε εμείς ως εκτελεστική εξουσία, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κράτος δικαίου. Τα άλλα είναι οι αποφάσεις των κομμάτων και τα κόμματα θα πρέπει να δικαιολογήσουν το καθένα τη στάση που παίρνει ή τις εκδηλώσεις που κάνουν. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι και να τονίσω ότι θα πρέπει κάποιοι να δικαιολογήσουν, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί έξω από το προεδρικό μέγαρο. Μάλιστα. Επίσης λένε ότι ο πρόεδρος ήξερε πολύ καλά ποια μέρα θα ήταν η απόφαση του ανωτάτου, αλλά προτίμησε να πάει από την προηγούμενη μέρα στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προσκληθεί εδώ και μήνες, πολύ πριν ξεκινήσει καν η δίκη της αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα κατά του Γενικού Ελεγκτή στο Ανώτατο Δικαστήριο, να είναι ο κύριος ομιλητής και να τιμήσουμε ένα άνθρωπο ο οποίος ήταν πρωτεργάτης, ένας εκ των πρωταγωνιστών για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν Κύπριο ευπατρίδη πολιτικό που χάθηκε γρήγορα, οραματιστή, τον Γιάννο τον Κρανιδιώτη, στην ΕΣΥΕΑ, στην Ένωση Ημερήσιων Εφημερίδων της Αθήνας, την οποία έχει αποδεχτεί. Ταυτόχρονα το βράδυ υπήρχε μια μεγάλη εκδήλωση, μαζικότατη εκδήλωση
Και θέλω να πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι γέμισε το Ηρώδειο από κόσμο για να καταδικάσουμε τα 50 χρόνια εισβολής και κατοχής της Κύπρου με μια συναυλία που παρευρέθηκε ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Άρα νομίζω οι θεωρίες συνωμοσίας δεν ισχύουν. Μάλιστα. Και αυτά όλα μπορούν να αποδειχτούν. Όπως είπατε, θεωρίες συνωμοσίας, εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, επειδή ξεκίνησε η ίδια ονοματολογία και για το προφίλ του νέου Γενικού Ελεγκτή. Έχετε να μας πείτε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε? Όχι, είναι αποκλειστικό συνταγματικό δικαίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό...